αγωνιστεί σε έναν νέο άνθρωπο. Θεωρούμε την εκκλησία μια πολύ μετέχνη για αυτή την δολοφονία και θεωρούμε ότι φέρνει και τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση. Είναι η ίδια κυβέρνηση που μας φέρνει εδώ και πόσο χρόνο μνημόνια και φέρνει στον ελληνικό λαό αυτό και εξαθλίωση κατά τις αρχές της Τρόικας. Οδηγεί την ομιλία σε μετανάστευση ή σε ανεργό επικοινωνισμό από την κοινωνία και εξαθλίωση. Τα σχέδια του εκφρασμού της κοινωνίας δεν θα περάσουν, δεν μπορούν να περάσουν. Και θεωρούμε ότι η ασπίδα για τη δημοκρατία στον τόπο θα αποτελέσουν τα λαϊκά κινήματα, η μαζική και η δημοκρατική κινητοποίηση του λαού. Δεν υιοθετούμε σε καμία περίπτωση λογικέ κοινωνικού διχασμού, ούτε τι εμφυλιοπολεμικέ λογικέ τι οποίε αρέσκεται η κυβέρνηση και τι επαναλαμβάνει κάθε μέρα με ουσιαστικό στοιχείο τη θεωρία των δύο άκρων που έχει διατυπώσει πολλές φορές και με βασικό αρρωγό το κυρίαρχο ΜΜΕ και το λόγο που εκφέρεται από αυτά. Αγωνιζόμαστε για να φέρουν η κυβέρνηση Μνημόνια και Χρυσή Αυγή μαζί με την Τρόικα και αγωνιζόμαστε έτσι ώστε δημοκρατικές δυνάμεις, νέες και υγιείς να παλέψουν για αξιοπρέπεια, πραγματική δημοκρατία, αλληλεγγύη και συνολικά για μια άνοιξη για αυτόν τον τόπο. Εκτός από το φεστιβάλ μας, στο οποίο σας καλούμε και θέλουμε να πάρει ένα χαρακτήρα μιας γιορτής της δημοκρατίας και του πολιτισμού απέναντι στο φαινόμενο του φασισμού, του εφησμού της κοινωνίας γενικότερα, καλούμε την νεολαία σήμερα να συμμετάσχει στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα που συγκέντρωσε στην πλατεία Κραχνών ως πετέμιση τα πόδιμα. Καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει σε αντιφασιστική κινητοποίηση συνεχή για να μην έχουμε ξανά φαινόμενα που έχει βιώσει η χώρα του παρελθόν με πολύ δραματικές συνέπειες. Αυτά τα λίγα. Μια μικρή μόνο έτσι αίτηση μας, φαντάζομαι ότι έχει παράδειγμα.